Πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε τον κύριο Βασίλη Χαρμανδάρη, το διευθυντή του αστεροσκοπίου του Σκίνακα και διευθυντή του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Την καλησπέρα μας και καλή χρονιά, κύριε Χαρμανδάρη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλή χρονιά σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Αναβάθμιση υποδομών, σωστά? Ακριβώς, ακριβώς. Είχαμε μια πολύ καλή χρονιά το 2022. Και το 2023 θα είναι, από ό,τι φαίνεται, ακόμη καλύτερη, με μια σειρά από έργα υποδομών τα οποία ξεκίνησαν από την 1η Ιανουαρίου, μάλιστα. Ναι. Και θα κορυφωθούν, ελπίζουμε, πριν το τέλος του χρόνου, έτσι ώστε το 2024 να μας βρει με ένα πραγματικά καινούριο, τελείως διαφορετικό αστεροσκοπείο που θα είναι χαρά όλων μας να το επισκεπτόμαστε, αλλά και να δουλεύουμε εμείς που δουλεύουμε. Πάμε να γίνουμε τώρα πιο συγκεκριμένοι. Αναβάθμιση υποδομών, συγκεκριμένα. Το πρώτο, το πολύ θετικό νέο που λάβαμε πριν τα Χριστούγεννα, μετά από επίσκεψη που είχαμε με τον Δήμαρχο Ανογείων και στην περιφέρεια Κρήτης, ήταν ότι ο Περιφερειάρχης, όπως το είχε αναφέρει και παλαιότερα, θα χρηματοδοτήσει την σύνδεση μετά από 35 χρόνια από τότε που έγινε το αστεροσκοπείο με το δίκτυο της ΔΕΗ. Μέχρι τώρα λειτουργούσαμε με φωτοβολταϊκά και αυτό είναι ένα έργο το οποίο θα υλοποιήσει ο Δήμος Ανογείων και είναι πραγματικά καθοριστική σημασία για μας. Γιατί έτσι πιστοποιείται και δίνεται η δυνατότητα να λειτουργήσουν μια σειρά από νέα όργανα που θα αποκτήσουμε. Τα όργανα αυτά είναι το καινούριο τηλεσκόπιο, το οποίο με τη χορηγία που μας έδωσε η Επιτροπή Ελλάδα 2021 και το Πανεπιστήμιο Κρήτης το χρηματοδότησε. Ελπίζουμε να το έχουμε εγκαταστήσει πάνω στο Σκίνακα πριν το τέλος του 2023. Ένα νέο ραδιοτηλεσκόπιο, το οποίο ήταν μια χρηματοδότηση από ένα έργο υποδομών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένας νέος ερευνητής μας, ο Γιάννης ο Αντωνιάδης, ξεκινάει και αυτό το έργο φέτος, 1η Ιανουαρίου ξεκίνησε. Και αυτό θα έχουμε 16 καινούργια δορυφορικά πιάτα, από τα οποία ελπίζουμε να είναι λειτουργικά στις αρχές του 2024 στο Σκίνακα. Ο Δήμος Ανογείων έχει αναθέσει και αυτός και το αστεροσχολείο ένα όραμα του Δημάρχου εδώ και πολλά χρόνια. Θα έχουμε σίγουρα τα εγγένεια όταν το σκάψιμο, θέλω να πω, με το που θα αλλιώσουν τα χιόνια πάνω στο βουνό Απρίλιο μήνα, ελπίζω να ξεκινήσει. Και αυτό θα είναι πραγματικά ένα έργο πνοής, το οποίο όχι μόνο θα έχει ένα καινούριο θόλο στον οποίο θα βάλουμε ένα μικρό ροποντικό τηλεσκόπιο που έχουμε ήδη διαθέσιμο, αλλά θα είναι και ένας, πραγματικά θα έχει μια αίθουσα, ένας πολυχώρος, όπου οι επισκέπτες που έρχονται πολυάριθμοι ήδη στο Σκίνακα θα μπορούν να έχουν μια πολύ καλύτερη εμπειρία παρουσιάσεων που θα κάνουμε, αλλά και μια σειρά νέων εκδηλώσεων, οι οποίες θα γίνονται σε συνεργασία με το Δήμο, το Πανεπιστήμιο, αλλά και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, τα οποία θα έχουν να κάνουν τόσο με εκπαιδευτικά θέματα, αλλά όσο και με πιο ενδιαφέροντα, όπως είναι αστροτουρισμός ποιότητας, να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και τουρίστες που ενδιαφέρονται για ό,τι έχει να προσφέρει η ορεινή Κρήτη και τα υπέροχα βουνά της στην περιοχή αυτή, που νομίζω είναι κάτι το οποίο θα αγαπήσουν όλοι. Πόσο εύκολο κάνει το έργο σας, το έργο της επιστημονικής κοινότητας, αυτή η συνεργασία, η αγαστή συνεργασία φορέων τοπικών, με βασικό στόχο την αναβάθμιση των υποδομών του αστεροσκοπίου. Μία συνεργασία κατά πολλούς δυσεύρετη στις μέρες μας. Δεν είναι κάτι εύκολο να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι στελέχη της περιφέρειας, του Δήμου, τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικών φορέων, να συνεργαστούν και να καταλήξουν σε ένα σχεδιασμό. Έχετε δίκιο. Αυτό πάντοτε είναι μία πρόκληση, αλλά εγώ νομίζω ότι εδώ στην Κρήτη, τουλάχιστον από τη δική μου εμπειρία, είμαστε πολύ τυχεροί. Γιατί όλοι οι φορείς, ανεξαρτήτως τις μικρές διαφορές που έχουμε μεταξύ μας ως άνθρωποι, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, ότι αγαπάνε πολύ τον τόπο και αναγνωρίζουν εύκολα αν κάποιος ή ένας φορέας ή μια συγκεκριμένη ομάδα με τις πρωτοβουλίες που παίρνει θα βοηθήσει τον τόπο. Ένα ξεκάθαρο παράδειγμα ήταν το γεγονός ότι η ίδρυση του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας υπό αντίξωες συνθήκες στηρίχθηκε καθοριστικά από όλο το νησί και ειδικά από το Ηράκλειο και από το Ρέθυμνο, όπου βρισκόταν οι δύο πανεπιστημιούπολεις του πανεπιστημίου μας. Εγώ το είδα χαρακτηριστικά αυτό και από προσωπικές μαρτυρίες που μου έχει πει ο Γιάννης Παπαμασοράκης, πόσο καθοριστική σημασία ήταν η υποστήριξη του Δήμου Ανογείων όλα αυτά τα χρόνια στη λειτουργία αυτής της υποδομής που εμάς μας αφορά άμεσα. Και νομίζω ότι αυτό το δώρο που μας είχε κάνει η Κρήτη
ο Δήμος Ανογίων για το αστεροσκοπείο. Ναι. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μια υποδομή όπου θα μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε τις νέες γενιές των φοιτητών από την Κρήτη αλλά και από όλη την Ελλάδα, όπου θα μπορέσουμε να παράγουμε πολύ ενδιαφέροντα ερευνητικά αποτελέσματα. Με επόμενη αυτή αναβάθμιση είναι ένα αντίδωρο που μπορούμε να προσφέρουμε πίσω στην τοπική κοινωνία, γιατί θέματα όπως είναι ο αστροτουρισμός για παράδειγμα ή ο τουρισμός 12 μήνες το χρόνο ήταν κάτι το οποίο δεν θα το σκεφτόμασταν ίσως πριν από 30-40 χρόνια. Το γεγονός ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οπτικά τηλεσκόπια τώρα για δορυφορικές τηλεπικοινωνίες ή για τα άλλα θέματα που είχαμε συζητήσει στην εκπομπή σας πριν από μερικές εβδομάδες, δεν ήταν κάτι το οποίο θα το είχαν σκεφτεί οι άνθρωποι πριν από 20-30 χρόνια. Αλλά το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η βούληση, και η βούληση είναι να κάνεις κάτι ποιοτικό, να κάνεις κάτι σωστό, το οποίο παράλληλα όμως θα βοηθά τους συνανθρώπους μας, αυτούς που πληρώνουμε τους φόρους, τους δικούς μας τους μισθούς, ως ερευνητές και ως αστρονόμοι ή ως καθηγητές που εκπαιδεύουμε τη νέα γενιά, νομίζω είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το αναγνωρίζει η κοινωνία και γι' αυτό συνεχίζει και μας στηρίζει. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει εκπονηθεί, ποια ημερομηνία θα είναι αυτή, ποιο έτος θα είναι αυτό που θα είμαστε σε θέση να πούμε ότι τώρα, σήμερα, αυτή τη στιγμή ξεκινάει μια νέα εποχή και στο κομμάτι των υποδομών για το αστεροσκοπείο του Σκίνακα? Νομίζω ότι το καλοκαίρι του 2024 θα είναι αυτή πραγματικά η καθοριστική σημασία, γιατί αν όλα πάνε καλά και το κτίριο του αστεροσχολείου που θα είναι καινούριο θα έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Πιστεύουμε ότι είναι 1,5 χρόνο με 2 χρόνια έργο. Ο δρόμος προς το βουνό θα έχει ήδη ολοκληρωθεί μέσα στο 2023 και το νέο τηλεσκόπιο, το τηλεσκόπιο ενός μέτρου, το 200+ που μας δόρισε ή μάλιστα το εγγενίασε τη χορηγία η κυρία Δασκαλάκη Αγγελοπούλου, πραγματικά θα αρχίσει να λειτουργεί και αυτό το 2024 μάλιστα. Κανονικά. Οπότε νομίζω το 2024 θα είναι μια πολύ καλή χρονιά για όλους μας. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Χαμανδάρη.